Σας καλωσορίζουμε και πάλι εδώ στη ΔΕΙΑΚ. Η σημερινή μας συνέντευξη περιστρέφεται γύρω από την τηλεθέρμανση. Στη σημερινή συνέντευξη παρευρίσκεται και ο Διευθύνης της Τηλεθέρμανσης, ο κ. Βασίλης Πανούσης, για να σας πούμε πού περίπου είναι η κατάσταση και ποια είναι τα προβλήματα και τα κόκκινα σημεία εκείνα τα οποία το σημείο σύγκρουσης με την κυβέρνηση στην ουσία που καθυστερεί η υπογραφή της Σύμβασης Θερμικής Ενέργειας. Εγώ θα αναφερθώ σε τρία ουσιώδη ζητήματα τα οποία στην ουσία άπτονται της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή είναι θέματα τα οποία μπορεί να λύσει η κυβέρνηση και ο κύριος Πανούσης θα αναφερθεί γενικότερα και στο τεχνικό μέρος και στη χρηματοδότηση του έργου. Χθες πάλι είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια και παρόντος και του Δημάρχου, ο οποίος πιέζει αφόρητα και την κυβέρνηση και τον Περιφερειάρχη και πλέον έχει γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές και από τον Περιφερειάρχη και από την κυβέρνηση, που φαίνεται, τα προβλήματα τα οποία μας δυσκολεύουν για την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας. Ποια είναι αυτά? Ένα από τα βασικά, τα απαριθμώ. Το πρώτο σημαντικό σημείο είναι η ρήπη. Η ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια μας χρεώνει το διοξίδιο, τους ρήπους, τα οποία κατά την μελέτη του κυρίου Πανούση, το 2027 που θα λειτουργεί ο ΣΥΘΕΑ, θα ανέρχονται στα 28 εκατομμύρια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την ΔΕΙΑΚ, ούτε και από το Δήμο, και είναι και ο Δήμαρχος ενάντια στην πληρωμή των ρήπων και είναι απέτησή μας δηλαδή να απομειωθεί το ποσό αυτό, να απομειωθεί. Για να απομειωθεί αυτό το ποσό απαιτείται πολιτική απόφαση. Εάν δεν απομειωθεί αυτό το ποσό, η τηλεθέρμανση δεν υφίσταται στην Κουζάνη. Είναι δυσβάστατο χρέος και είναι από τα σοβαρά κόκκινα σημεία τα οποία δεν υπογράφουμε τη Σύμβαση Θερμικής Ενέργειας. Το δεύτερο είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΗΣ Αγίου Δημητρίου και η διασφάλιση της παροχής θερμικής ενέργειας στην πόλη μέχρι την ολοκλήρωση του ΣΥΘΕΑ. Επίσης και αυτό είναι κυβερνητική απόφαση. Και το τρίτο σημαντικό είναι η τιμή θερμικής ενέργειας. Η δική μας, ας πούμε, πρόταση και επιμονή που τελευταία την συζητάνε πλέον, δέχθηκε και το Υπουργείο ότι έχουμε μια πρόταση που είναι για συζήτηση, ότι η τιμή της θερμικής ενέργειας που αγοράζει η τηλεθέρμανση Κοζάνης, η ΔΕΑΚ, δεν θα υπερβαίνει τα 30 με 35 λεπτά. Με συνέπεια στον καταναλωτή να φτάνει γύρω στα 60 με 65 λεπτά. Τα συγκεκριμένα τρία κόκκινα σημεία που θέτουμε είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Είναι πολιτική απόφαση. Και επειδή εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές, ας πούμε, στο Υπουργείο ότι δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη την προσφορά της Κοζάνης και της περιοχής στην ανάπτυξη της Ελλάδας τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι φθήνει ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας και της περιοχής μας, έχουμε μείωση του ΑΕΠ κατά 40% και σε αυτό δίνει μια πολύ σκληρή μάχη και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, ας πούμε, στην ουσία. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί το αίτημά μας είναι δίκαιο και κατά πάσα πιθανότητα αύριο ή μεθαύριο θα μεταφέρει ο Περιφερειάρχης στην κυβέρνηση τα αιτήματα
και πιστεύουμε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξει μια καλύτερη ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Τώρα, ό,τι αφορά το τεχνικό μέρος του όλου εγχειρήματος, του ΣΥΘΙΑ και του έργου, θα σας κάνει μια εισήγηση και ο κύριος Πανούσης. Ονομάζομαι Πανούσης Βασίλης, είμαι Διευθυντής Υπηρεσίας Τηλεθέρμανσης. Διευκρινίζοντας λίγο δύο πράγματα σε ό,τι αφορά τα διοξίδια τα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος προηγουμένως, ναι, πραγματικά το ποσό το 2028 στις οφειλές της, το 27 με συγχωρείτε, οπότε προβλέπεται να είναι και έτοιμα τα έργα για τη μετάβαση, εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι αυτά τα διοξίδια δεν είναι μία οφειλή η οποία προέρχεται, ας το πω, ιδιωτελώς από τη ΔΕΗ, αλλά στην ουσία προκύπτει από το σύστημα εμπορίας και παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο θεσπίστηκε από το 2013 και μεταγενέστερα, έτσι και στο οποίο η παραγωγή θερμικής ενέργειας εμπίπτει σαν σύστημα. Το αίτημα το δικό μας, ωστόσο, σαν ΔΕΗΑ Κοζάνης, είναι το ποσό αυτό, όπως τόσο για εμάς όσο και για τις άλλες τηλεθερμάσεις, να αναλυφθεί η κάλυψή του στο σύνολό του από την ελληνική πολιτεία, είτε μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από οπουδήποτε αλλού. Γιατί ούτως ή άλλως η τηλεθερμάση στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας και του Μηνταίου έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα, όπως ξέρετε, στην βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούμε, έτσι, και έχουν εξοικονομήσει πάρα πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό αφορά το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, πραγματικά, επειδή εδώ πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι μεταβαίνουμε από ένα σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας, δηλαδή από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί τις λιγνητικές μονάδες, σε ένα νέο σύστημα, το οποίο τη λεγόμενη ΣΥΘΙΑ, η οποία προβλέπει μία μονάδα στην ουσία συμπαραγωγής ιδιοκτησίας ΔΕΗ στον ΑΕΣ Καρδιάς, στο παλιό ΑΕΣ Καρδιάς, συνδυαστικά με ένα μπλοκ λεβίτων φυσικού αερίου, ισχύως 140 ΜΒ και λήψη θερμικής ενέργειας από την καινούργια μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η οποία τουλάχιστον μέχρι το 2028 ή το 30, σύμφωνα με διαβεβαίωση της ελληνικής πολιτείας, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Εδώ αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, επομένως σαν κύριο καύσιμο πλέον θα είναι το φυσικό αέριο και η χρήση του λιγνίτη στη μονάδα Πτολεμαΐδας 5 για την παραγωγή θερμικής ενέργειας σε ποσοστό 42%. Εδώ ανακύπτει ένα θέμα το οποίο ανάμεσα στα άλλα είναι αυτό που καθυστερεί και λίγο την διαδικασία στην υπογραφή σύμβασης, τι θα γίνει μετά την διακοπή λειτουργίας της νέας μονάδας Πτολεμαΐδας 5. Η πρόθεση του Υπουργείου, βέβαια, ως μεταβατική λύση είναι να λειτουργήσει το μπλοκ λεβίτων φυσικού αερίου των 140 ΜΒ μαζί με τη ΣΥΘΙΑ έως τουλάχιστον το 2028-30, οπότε τότε, μέχρι τότε μάλλον, οι τηλεθερμάσεις, μεταξύ των οποίων και οι ΔΕΗΑ Κοζάνης, σχεδιάζουν να καλύψει ένα μεγάλο μέρος παραγωγής θερμικής ενέργειας από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε με την χρήση ηλεκτρικών λεβίτων από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενσωματώνοντας αποθηκεύσεις, τεχνολογίες αποθήκευσης, είτε τέλος πάντων και αντλιών θερμότητας. Έτσι. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να αφήσουν το κόστος στην θερμική ενέργεια στον τελικό καταναλωτή, στα 52,64 ευρώ τα οποία έχουμε σήμερα και προφανώς αυτό θα αναπροσαρμοστεί. Αυτό που καταβάλλει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για να διατηρηθεί στα 65 ευρώ, θα πρέπει να τύχει ενίσχυσης από την ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι στα σημεία διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο και σε αυτό το σημείο ακριβώς βρισκόμαστε.
Έχουμε υποβάλει τα συγκεκριμένα αιτήματα και περιμένουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον θεωρούμε ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Επειδή και ο Περιφερειάρχης πλέον έχει καταλάβει ότι είναι μείζονος σημασίας τα συγκεκριμένα θέματα, η τηλεθέρμανση για την περιοχή, δίνουν μια σκληρή μάχη για να αντιμετωπιστεί το θέμα σωστά. Και στα Υπουργεία δείχνουν κατανόηση, αλλά δεν προχωράνε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, εμείς απέτησή μας είναι ότι προφορικά έχουν υποσχεθεί. Εμείς απαιτούμε ότι τα συγκεκριμένα θέματα, ειδικότερα τα τρία σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, να γίνουν η υπουργική απόφαση. Προφορικά έχουν δεσμευθεί και ο Σκυλακάκης όλοι, ότι... Αλλά πρέπει όμως να υπάρχει και μια νομοθετική ρύθμιση για να υπάρξει μια διασφάλιση, ας πούμε, της απρόσκοπτης λειτουργίας τηλεθέρμανσης και με τιμή η οποία θα είναι βιώσιμη τηλεθέρμανση και να μπορεί και ο πολίτης να ανταποκρίνεται στην να πληρώνει. Τι σας είπε ο Σκυλακάκης προφορικά, δηλαδή? Ότι... Ο ίδιος υπουργός, τι σας είπε? Ότι θα συνεχιστεί να θερμαίνεται η Κουζάνη. Αναγνωρίζει όμως ότι την προσφορά της περιοχής στην εθνική οικονομία, αναγνωρίζουν ότι η ρήπη είναι ένα θέμα. Εκεί πάνω τώρα γίνεται η διαπραγμάτευση και επειδή φτάσαμε στο πολύ κοντά το σημείο να υπογραφεί η σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας, εμείς πιστεύουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κατανοήσει το Υπουργείο, κατανοήσει δηλαδή τα αιτήματα, θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Οι στάσεις του και δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις χώρες, ποιες είναι, μπορείτε να μας πείτε? Ποιες? Οι στάσεις του Υπουργείου. Γιατί εμείς εδώ όταν ρωτήσαμε τον κύριο Σκυλακάκη, ναι, το ύφος του κυρίως ήταν κάπως, θα το πω, εριστικό, κάπως... Σας κάλεσε ουσιαστικά, ενώ τους τρεις δήμους να υπογράψετε τη σύμβαση ώστε να υπάρχει τηλεθέρμανση. Πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι στους δήμους, προφανώς στις δημοτικές επιχειρήσεις, και εκτιμώντας ότι τα κόκκινες γραμμές που λέτε εσείς και οι υπόλοιπες είναι λίγο υπερβολικές ενδεχομένως, και το κράτος έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για τις θερμοκρασίες. Υπόθηκε η φράση ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνετε φτηνότερα τη θέρμανση από την υπόλοιπη Ελλάδα? Βεβαίως. Υπόθηκε. Ποιος την είπε η φράση? Ο Σκυλακάκης. Και το αντεπιχείρημα όμως είναι το εξής. Και ανέφερε το παράδειγμα των Σερών. Η πραγματικότητα όμως ποια είναι? Στην περιοχή μας έχουμε μείωση του ΑΕΠ κατά 40%. Αυτό δεν υπάρχει στην Ξέρες. Έτσι. Έχουμε φυγή του πληθυσμού. Αυτό δεν υπάρχει στις Σέρες. Επειδή οι Σέρες είναι μια αμιγώς αγροτική περιοχή και έχει εισοδήματα. Εδώ δεν υπάρχουν εισοδήματα. Πρόεδρε, για να καταλάβουμε, οι ενστάσεις, όλοι είμαστε μαζί σας προφανώς, οι ενστάσεις του Υπουργείου, 1, 2, 3, ποιες είναι απέναντι σε εσάς, στο κοινό μέτωπο της περιοχής μας? Ούτε τις απορρίπτει, ούτε τις ημερίζεται. Τι λέει δηλαδή? Εντάξει, υπογράψτε τη σύμβαση και θα δούμε. Εμείς λέμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση. Ναι. Έχει εδώ πέρα. Ναι, για να δούμε που κολλάει. Ναι. Σωστά. Εκεί στη συναντήση με το Υπουργείο διατυπώθηκαν διάφορες θέσεις. Έτσι και προφανώς ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Ας απαντήσω λίγο μόνο πρώτα σε αυτό με τις Σέρες. Γιατί πραγματικά είναι εντελώς παράλογη η σύγκριση. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για μια τηλεθέρμανση που έχει 500 κτίρια συνδεδεμένα, την οποία θερμική ενέργεια χρησιμοποιεί για να λειτουργεί η μονάδα αεροστροβίλου, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς βέβαια να στρέφουμε κατά του ιδιώτη που την εκμεταλλεύεται. Άρα είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση από αυτές που συζητάμε.
Το δεύτερο, βέβαια, που κατά διαστήματα ο κύριος Κυλακάκης, ο κύριος Υπουργός, ανέφερε το αυξήστε την τιμή στην προμήθεια θερμικής ενέργειας προς τους τελικούς καταναλωτές ή ότι οι τηλεθερμάσεις δεν είναι αποδοτικές. Γιατί τελευταία ακούστηκε και αυτό, ότι δεν είναι αποδοτικές. Ναι, ορίστε. Αυτό το είπε ο κύριος Κυλακάκης, ναι, τουλάχιστον μπροστά. Mm. Και τι εννοούσε, εννοούσα το εξής, έχει ένα δίκιο με την έννοια, παρόλα αυτά έχει δίκιο και άδικο μεταξύ. Οι τηλεθερμάσεις, για να πούμε κάποια πράγματα, και σήμερα που μιλάμε, κανονικά το ανταποδοτικό κόστος της τηλεθέρμανσης Κοζάνης, τουλάχιστον για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, για ποιο λόγο όμως είναι αυτό? Γιατί οι τηλεθερμάσεις είναι επιχειρήσεις ενεργειακού κόστους. Έτσι, είναι ενεργοβόρες. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, όταν μεταβάλλονται, και μία από τις παραμέτρους του ενεργειακού κόστους είναι το διοξείδιο που αναφέραμε προηγουμένως. Και μία άλλη παράμετρος του ενεργειακού κόστους σημαντική είναι η θερμική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια, λοιπόν, το 2021 μέχρι το 2023 εκτινάχθηκε, εκτοξεύοντας το κόστος στα 3,5 εκατομμύρια ετησίως αντί το 1,300 που πλήρωνε τη τηλεθέρμανση, καταλαβαίνετε τότε ότι αυτά τα νούμερα είναι ψηλά. Αλλά ο κύριος Υπουργός είπε το εξής, ότι βελτιώθηκε το βαθμό απόδοσης, γιατί η τιμολογούμενη ενέργεια σε σχέση με τη διακινούμενη έχει μία διαφορά. Είναι 26% απώλεια. Προφανώς, όταν εμείς καταφέρουμε να μειώσουμε τις θερμικές μας απώλειες ή βελτιώσουμε την απόδοση της εγκατάστασης, θα μειωθεί και το κόστος στον τελικό καταναλωτή. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά αυτό, για να γίνει, θέλει ένα χρονικό διάστημα, έναν ορίζοντα, και θέλει και μέσα χρηματοδότησης, τα οποία δεν υπήρχαν και μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Έτσι, είναι πολύ απλό αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Στο κομμάτι του ρήπων γίνεται η αφαίρεση, συνυπολογίζεται το ότι μια ολόκληρη πόλη, ένας ολόκληρος δήμος έχει καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γιατί δεν χρησιμοποιεί ατομικές λέβητες, πετρέλαιο, οι πολυκατοικίες. Αυτό γίνεται, αυτή η αφαίρεση υπολογίζεται? Και ένα δεύτερο, υπάρχει αίτημα για βιομηχανικό τιμολόγηση στην ενέργεια που καταναλώνουν οι επιχειρήσεις? Γιατί είναι μεγάλοι καταναλωτές. Αυτό το επιχείρημα το έχω μεταφέρει και στα Υπουργεία και το μετέφερε και πάρα πολύ δυνατά και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Καλιάρης, ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής είναι θετικό για το περιβάλλον. Δεν πρέπει να υπολογίζεται αυτό. Και αυτό, αλλά και το γεγονός ότι δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε η περιοχή, το βίαιο κλείσιμο των μονάδων, της απολιγνητοποίησης. Η κυβέρνηση το αποφάσισε. Οπότε η κυβέρνηση, γι' αυτό εμείς απαιτούμε από την κυβέρνηση τα τρία ουσιώδη ζητήματα που βάζουμε, είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Δεν έχουμε να κάνουμε τη ΔΕΗ. Θεωρείτε ευθέως ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση δημιούργησε πρόβλημα στην τηλεθέρμανση? Φυσικά. Μα δεν δημιούργησε. Δημιούργησε. Διότι. Μισό το. Υπουργοί. Υπουργοί. Τι λέμε? Ότι πρέπει να κρατήσει χαμηλά επίπεδα, πρέπει να επιδοτείται από το κράτος. Εκεί είναι και το γεγονός ότι το κράτος αποφάσισε τη βία απολιγητοποίηση. Δηλαδή, αν δεν γινόταν η βία απολιγητοποίηση και γινόταν, ξέρω, το 35, μέχρι το 35. Θα αγοράζουμε μια συγκεκριμένη τιμή από τους λιγνίτες. Με τη βία απολιγητοποίηση. Αλλάζουν τα δεδομένα και λέει τώρα θα αγοράσετε θερμική ενέργεια με αυτή την τιμή από το ΣΥΘΙΑ. Δεν επιλέξαμε εμείς το ΣΥΘΙΑ. Η κυβέρνηση επέλεξε ότι καταργώ τους λιγνίτες. Αφού καταργείς, κύριε κυβέρνηση, τους λιγνίτες, θα επιδοτήσεις και την θερμική μονάδα. Για να μείνει ο πληθυσμός εδώ πέρα, για να μπορεί, ας πούμε, λόγω και του μακρύ χειμώνα που έχουμε και το ότι ο πληθυσμός φεύγει από τη δική μου κοινωνία. Πώς? Αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι θέση της
Βεβαίως. Με αυτό παλεύει και ο Δήμαρχος. Επειδή είπατε πριν, πλέον ο Περιφερειάρχης έχει κατανοήσει το πλέον σημαίνει, ήταν στην έκφραση εν τέλει του λόγου. Υπήρχαν διαφωνίες στην αρχή ανάμεσα στους Δήμους και στον Περιφερειάρχη. Όχι. Δεν υπήρχαν διαφωνίες, αλλά. Πιστεύω ότι ποτέ δεν ήταν ενάντια ο Περιφερειάρχης στα αιτήματα του Δήμου. Το πλέον. Τελευταία μου γίνει πάρα πολλές συναντήσεις. Ότι εκείνο που από όλους έγινε πλέον συνείδηση ότι πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί και με τον Περιφερειάρχη μπροστά. Αυτό είπα δηλαδή. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχαν στιγμές που να διαφωνήσατε. Όχι, πάντα και στην ΠΕΔ που ξαναδείχαμε κάποια στιγμή που ήταν όλοι οι παράγοντες, όλοι οι δήμαρχοι, ξέρω εγώ, και ήταν και ο Κωνσταντίνης τότε υπουργός Βορείου Ελλάδος, ότι πλέον δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Δεν κάνουμε πίσω από αυτά τα αιτήματα. Δεν υπογράφουμε τη σύμβαση θερμικής ενέργειας εάν δεν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Κοινή θέση αυτό. Κοινή θέση όλων. Βεβαίως. Πλέον είναι και του Περιφερειάρχη, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Επειδή είπα το πλέον, το ξαναλέτε δηλαδή. Όχι, έχει σημασία. Και γι' αυτό κατεβαίνει μάλλον σήμερα ο Περιφερειάρχης στην Αθήνα. Με όλα αυτά τα προβλήματα των τηλεθερμάσεων, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη διανομή φυσικού αερίου για αστική χρήση στην πόλη. Μήπως γύρω-γύρω άρχισε να μυρίζει φυσικό αέριο.